Ο Μέγας Αντώνιος ανάμεσα στα αποφθέγματα που έχουν συλλέξει μερικοί και που έχει πει, τα αποφθέγματα είναι χαριτωμένα λόγια, πολύ χαριτωμένα λόγια, παρουσίασε μερικά χθες. Έχει και το εξής χαριτωμένο. Είπε ο Αββάς Αντώνιος ότι έρχεται καιρός ή να οι άνθρωποι μανώσει και επάν είδωση τεινά μη μενόμενον επαναστήσονται αυτό λέγοντες ότι σημαίνει διατομή είναι όμοιον αυτής. Να το μεταφράσω. Προφητεύει ο Άγιος Αντώνιος ότι θα έρθει καιρός, έρχεται καιρός, κατά τον οποίο οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Τρελαθήκαμε. Και αν δουν κάποιον που δεν είναι τρελός και πάν είδωση τεινά μη μενόμενον, επαναστήσονται αυτό λέγοντες, θα το επιτεθούν και θα του πούν είσαι τρελός. Όλοι οι τρελοί θα πούν τον μη τρελό είσαι τρελός. Για ποιο λόγο? Δια το μη είναι όμοιον αυτής. Γιατί δεν είναι όμοιος τους. Θα σας πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Παρακαλώ. Και κάποια φορά εδώ σας διάβασα και του Κόντογλου το τρελό νερό. Τον μύθο για το τρελό νερό. Ότι κάποιοι από τους σκοτζάδες, δεν το θυμάμαι καλά, το θυμάσαι αφρατή. Κάποιος Σκότζα συμβουλεύτηκε ένα δικό του εκεί, κάποιος ημάμις, συμβουλεύτηκε κάποιον δικό του σύμβουλο εκεί και του είπε τι να κάνουμε, λέει, για να κυβερνήσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος, λέει, δεν κυβερνιέται εύκολα. Να παρακαλέσουμε τον Θεό, λέει, να κρατήσει εμάς με τα μυαλά μας και να ρίξει νερό, νομίζω, να τρελαθούν όλοι αυτοί και αυτούς τους τρελούς να τους κυβερνάμε εμείς οι γνωστικοί. Περίπου έτσι. Δεν θυμάμαι καλά τον μύθο. Οπότε τους έκανε το χατήρι ο Θεός, τρελάθηκε όλος ο κόσμος και αυτοί έμειναν γνωστικοί. Πού να κυβερνήσουν οι γνωστικοί τους τρελούς? Και μετά λέει, λάθος κάναμε, να πιούμε κι εμείς, να τρελαθούμε κι εμείς, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε τους τρελούς να τους κυβερνήσουμε. Για να καταλαβαινόμαστε, να τρελαθούν και αυτοί, είναι πολύ ωραίος μύθος, περίπου έτσι. Τώρα έκανα αυτή την αναφορά εδώ, διότι κυκλοφορεί πολύ αυτές τις ημέρες σε εκκλησιαστικούς και θεολογικούς κύκλους ότι όλοι εμείς οι παραδοσιακοί, οι αντιοικουμενιστές, οι κληρικοί, οι οποίοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και ελέγχουμε αυτά που κάνουν οι οικουμενιστές, που αυτοί έχουν τρελαθεί με τον οικουμενισμό και με τον συγκριτισμό, έχασαν τον ιρμό τους, έχουν πάθει σύγχυση, είναι τρελοί. Αυτοί είναι τρελοί. Όταν εγκαταλείπεις την Αποστολική Παράδοση, την Αγία Γραφή, την Αγιότητα, τι λένε οι Άγιοι, τρελαίνεσαι. Κάνεις τρελά πράγματα. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Και ενώ αυτοί είναι τρελοί, λένε ότι εμείς είμαστε τρελοί. Εμείς οι οποίοι δεν λέμε τίποτα δικό μας, αν εμείς είμαστε τρελοί, πρέπει να πούν ότι και οι Άγιοι είναι τρελοί. Δεν λέμε τίποτα εμείς. Τώρα ποιοι είναι τρελοί, οι Άγιοι ή αυτοί? Είναι βέβαιο, αξιωματικά βέβαιο, ότι οι Άγιοι δεν είναι τρελοί. Επομένως, εμείς που ακολουθούμε τους Αγίους και λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι, είμαστε αξιωματικά, σαν αξίωμα, είμαστε οι νουνεχείς, οι συνετοί. Και αυτοί είναι οι τρελοί. Αυτοί όμως λένε πως εμείς είμαστε τρελοί. Και αυτό θυμίζει του Αγίου Αντωνίου ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Τρελάθηκαν. Τρέλα. Είναι φοβερό να σκέφτεσαι τι τρέλα έχει καταλάβει στα ανώτερα στρώματα ακόμη και κληρικούς. Θα σας πω τρία δείγματα αυτού του καιρού τέτοιας τρέλας και μετά θα σας πω και μερικά από τους Αγίους εδώ μέχρι την ώρα μας να λήξει. Ένας κληρικός λόγιος με τον οποίο συναντήθηκα και είχαμε συζήτηση για τα θέματα αυτά του παπισμού και τα λοιπά και του οικουμενισμού
Μου λέει, Πάτερ Θεόδωρε, λέει, εγώ νιώθω άσχημα, λέει, να κάνω έλεγχο στον Πάπα και στον Παπισμό. Γιατί τι φταίνε, λέει, αυτοί ο πολλής ο κόσμος, οι καημένοι, να τους κάνουμε έλεγχο οι πιστοί του Παπισμού. Τι φταίνε αυτοί οι καημένοι, λέει, να τους κάνουμε έλεγχο και να τους απομακρύνουμε. Ενώ αν τους δείξουμε αγάπη, λέει, μπορεί να τους πλησιάσουμε, μπορεί να τους σώσουμε. Και του είπα, καλά πάτερ μου, οι Άγιοι που ελέγχουν δεν έχουν αγάπη? Και μήπως με τον έλεγχο τους βοηθούμε να συνέλθουν και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια? Η αλήθεια είναι πικρή, αλλά πρέπει να τη λες την αλήθεια για να τον ξυπνάς τον άλλον. Άμα του δείχνεις αγάπη και του λες καλά είσαι και δεν σε ελέγχω, πού θα καταλάβει, πώς θα θυπνιστεί ο άλλος? Λόγιος κληρικός, πανεπιστημιακός δάσκαλος, δεν μπορώ, λέει, να ελέγχω και να λέω ότι ο παπισμός είναι αίρεση. Ο παπισμός είναι εκκλησία. Δεύτερο παράδειγμα. Ποιος είναι τρελός τώρα? Ποιος τρελάθηκε? Οι Άγιοι που λένε πως ο παπισμός είναι αίρεση ή ο συγκεκριμένος κληρικός που από το οικουμενιστικό κλίμα και την ατμόσφαιρα ραντίστηκε? Αυτό που έλεγε γερόντης, ότι μας ράντισαν. Δεν ανάγκη να μας ραντίσουν με ναρκωτικά, με φάρμακα. Μας ραντίζουν με τον οικουμενισμό. Και ο οικουμενισμός περνάει ως ναρκωτικό μέσα μας και μας ναρκώνει. Και διαδίδεται αυτή η αρρώστια. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος για τον Μέγα Θανάσιο, την νόσον του αριανισμού αυτός έστησε. Την αρρώστια του αριανισμού τη σταμάτησε ο Αθανάσιος. Να βρεθεί ένας ηγέτης να σταματήσει και την νόσο του οικουμενισμού και του παπισμού. Την νόσον του αριανισμού αυτός έστησε. Άλλος κληρικός αυτές τις ημέρες. Πάλι συζήτηση. Όχι πάτερ, λέει, εγώ δεν συμφωνώ. Ο παπισμός έχει χάρη και ο παπισμός είναι εκκλησία. Δεν είναι αίρεση. Και να σας πω και ένα παράδειγμα, λέει. Εγώ είχα ένα φίλο από τη Γαλλία, καθηγητή, ο οποίος επισκεπτόταν το Άγιον Όρο συχνά. Και μια φορά, λέει, εδώ που συναντηθήκαμε, δέστε τώρα. Τον παρακάλεσα, λέει, να μου φέρει από τη Γαλλία, από το προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης, να μου φέρει αγιασμό. Ορθόδοξος κληρικός ζήτησε από τον παπικό να του φέρει αγιασμό από το προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης. Και μου έφερε, λέει. Και να σας πω, λέει, ότι τον έχω 30 χρόνια στο σπίτι μου και είναι άσυπτος. Και του λέω, αλατισμένος πάτερ. Και πολύ, πολύ χειρότερο. Εξομολογούσε, λέει, κάποια φορά κάποιον ή κάποια γυναίκα και ενοχλήθηκε, λέει, από την παρουσία του αγιασμού. Η δαιμονισμένη ενοχλήθηκε από την παρουσία του αγιασμού και λέω, τι έπαθες? Πάρ' το αυτό από εκεί, φώναζε η δαιμονισμένη. Πάρ' το αυτό από εκεί. Ναι, Δημήτρη, περίμενε να δεις. Και της λέω, γιατί, τι είναι αυτό εκεί? Είναι αγιασμός, λέει, είναι αγιασμός. Και εγώ της είπα, δεν είναι αγιασμός, είναι νερό. Όχι, αγιασμός είναι. Και του λέω, πάτερ, καλά κατάφερε ο δαίμονας να σε πείσει ότι είναι αγιασμός. Μπράβο, λέω, μπράβο, λέω. Λοιπόν, ορθόδοξος κληρικός παρήγγειλε αγιασμό από την Παναγία της Λούρδης και πιστεύει ότι ο παπικός αγιασμός έχει χάρη. Πού υπάρχει τρέλα? Θα δείτε τώρα από τα κείμενα. Τρίτο περιστατικό. Ορθόδοξος επίσκοπος, τον οποίο και εγώ μέχρι τώρα σεβόμουνα. Γιατί δεν είχε εκδηλωθεί. Και είναι γνωστός και στους περισσότερους από εσάς, διότι είναι ο συγγραφεύς του βίου για τον Άγιο Λουκά τον Ρώσο τον Ιατρό. Το είπα σε λίγους. Σε λίγους το είπα. Δεν το είπα σε όλους. Ο οποίος εξελέγει τώρα Μητροπολίτης Αργολίδος. Κάτω στο Άργος.
Νεκτάριος. Λέω το όνομά του εδώ και τον αποκαλύπτω. Τους άλλους δεν το λέω γιατί ήταν ιδιωτική συζήτηση. Εδώ είναι δημόσια, είναι στο διαδίκτυο όλα αυτά πλέον. Προσεκλήθη λοιπόν ο Μητροπολίτης αυτός, τον οποίον και εγώ θεωρούσα παραδοσιακό. Μια γενάδα τεράστια, σεβασμιότατος, αυστηρός. Λες αυτός από το τέμπλο κατέβηκε. Τον εκάλεσαν ομιλητή πού και να μιλήσει γιατί. Τον εκάλεσαν ομιλητή, έχω κάποιες σημειώσεις εδώ, γιατί κάθισα και παρακολούθησα επί μια μισή ώρα όλο το βίντεο. Με ειδοποίησαν, δεν εγνώριζα, με ειδοποίησαν. Τον εκάλεσαν να ομιλήσει στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αθήνα, το οποίο είναι Ίδρυμα των Ιησουητών. Σημειωτέων δε ότι και ο Πάπας είναι Ιησουήτης. Και να μιλήσει στις 12 Ιανουαρίου, τώρα. Και ήταν ομιλητές ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, γνωστός οικουμενιστής της Συνάξεως και όλων αυτών των θεολόγων, των νεορθοδόξων, της γραμμής του Γιαναρά, και ο πατήρ Θεόδωρος Κοντίδης, ιερεύς της Παπικής Εκκλησίας, Ιησουήτης και αυτός. Αυτοί οι τρεις. Να μιλήσουν γιατί. Να μιλήσουν για ένα καινούργιο βιβλίο που έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος με τίτλο «Για μια εκκλησία φτωχή και των φτωχών». Τώρα, Ορθόδοξος Επίσκοπος σε παπικό ίδρυμα των Ιησουητών πηγαίνει να παρουσιάσει και να επενέσει ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, από την ομιλία του που την παρακολούθησε, προκύπτει ότι δεν θεωρεί πως έχουμε καμία διαφορά, το ίδιο είμαστε. Εξέφρασε τη λύπη του μάλιστα ότι παρενευλήθη το σχίσμα, δεν έπρεπε να πάρει, δεν υπήρχε λόγος να γίνει το σχίσμα, και ότι μοιάζουμε, λέει, με τα αδέλφια που χωρίς λόγο τσακωνόμαστε. Είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια και τσακωνόμαστε, και πρέπει αυτό να σταματήσει κάποια φορά. Αφού είμαστε αδέλφια, είναι χριστιανοί και αυτοί, πρέπει να τσακωνόμαστε. Το χειρότερο είναι ότι ρωτήθηκε μετά στο τέλος, μετά από την ομιλία του, αφού επίνεσε υπερβαλλόντος το βιβλίο του Πάπα του Φραγκίσκου, ρωτήθηκε από κάποιους από κάτω, λέει, σεβασμιότατε, δεν φοβηθήκατε, δεν διστάσατε να έρθείτε εδώ σε ένα παπικό Ινστιτούτο και να μιλήσετε για τον Πάπα? Λέει, έχεις δίκιο που ρωτάς, γιατί ήδη, λέει, όταν γίνει γνωστό αυτή, πολλοί θα ακονίσουν τα ξύφη τους εναντίον μου. Δεν ακονίζει κανείς τα ξύφη, λυπάται μόνο γι' αυτό. Τι ξύφη να ακονίσει? Λυπάται, εγώ ειλικρινά τον σεβόμουν και πήγαμε και στο μοναστήρι του κάποια φορά και προσκυνήσαμε στην Μονή του Σαγματά εκεί, και τον εξωτερικά σαν κληρικό τον σεβόμουν. Δεν τον ήξερα. Τι ξύφη να ακονίσουμε? Τη διδασκαλία των Αγίων και των Πατέρων να δούμε για το θέμα αυτό. Πολλοί θα ακονίσουν τα ξύφη τους, λέει, και θα πούν διάφορα. Και προσέθεσε, και δεν με πειράζει, λέει, που θα γίνει αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα βάλει κανένας με κουτούς και με ψυχοπαθείς. Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν σε όλα αυτά είναι κουτί και ψυχοπαθείς. Ενοχλήθηκαν πολλοί από αυτό και μου τηλεφώνησαν, εγώ δεν το ήξερα, και μου τηλεφώνησαν, πάτερ Θεόδωρε, είδατε τι είπε ο Μητροπολίτης Άργους? Ότι όλοι, και εναντίον ιδιαίτερα του Ορθοδόξου τύπου, όλη η συζήτηση στρεφόταν εναντίον του Ορθοδόξου τύπου. Και όλοι αυτοί που έχουν σχέση με τον Ορθόδοξο τύπο είναι τρομοκράτες, πνευματικοί τρομοκράτες, και είναι κουτί και ψυχοπαθείς. Τώρα αυτό δεν λέγεται πρώτη φορά. Πριν από μερικό καιρό τα ίδια είπε
και ένας άλλος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, σε εκδήλωση πάλι παπική. Παρακαλώ. Τον εκάλεσαν στην τελετή για τα 50 χρόνια της Β' Βατικανής Συνόδου και ήταν από τους κυρίους ομιλητάς. Τον έναν τον κάλεσαν πάλι για παπική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Βατικανής Συνόδου, τον άλλον τον κάλεσαν για να παρουσιάσει ένα βιβλίο του Πάπα. Και όταν στη συζήτηση πάλι έγινε ο λόγος για μας που αντιδρούμε, είπε και ο Δημητριάδος τα ίδια, φαίνεται σε αυτόν μαθήτευσε και με αυτόν ταιριάζει ο Αργολίδος. Δυστυχώς προστέθηκε σε αυτούς, όχι στους Αγίους. Προστέθηκε στους μεταπατερικούς ο Αργολίδος και το λέω με πολύ λύπη αυτό. Είπε και ο Δημητριάδος τότε, και υπάρχουν και μέσα στη Θεοδρομία, ο πατήρ Άγγελος ο Αγγελακόπουλος σε 4 συνέχειες έκανε ανέρεση όλων όσα είπε ο Δημητριάδος εναντίον μας, ότι είμαστε ψυχοπαθείς. Και τώρα να δούμε ποια είναι η θέση των Αγίων το υπόλοιπο της ώρας που έχουμε για τα θέματα αυτά. Να δούμε ποιοι είναι ψυχοπαθείς. Ποιοι ακολουθούν τους Αγίους και ποιοι τα έχουν βάλει με τους Αγίους. Έχω φέρει από τον βίο, καταρχήν από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, και άλλη φορά σας τα είπα εδώ, για να συνδέσουμε τον αριανισμό με τον παπισμό. Οι αιρέσεις συνδέονται. Το ίδιο είναι. Πολλοί λένε πως ο παπισμός δεν είναι αίρεση από αυτούς τους οικουμενιστάς. Και έχουν γραφεί βιβλία που παρουσιάζουν εκατοντάδες απογνώμες πατέρων, κυκλοφορούν βιβλία πολλά, από τις οποίες προκύπτει ότι ο παπισμός είναι αίρεσης. Εγώ από τον δικό μας τον Άγιο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος είναι κοντά και στο σχίσμα τον 14ο αιώνα, το 1300 στα μέσα του 14ου αιώνα, να σας πω τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Πάπα και πώς συνδέει τον Πάπα με τις παλαιές αιρέσεις ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας διαβάζουν λίγο οι πατέρες και αν δεν διαβάζουν ας κάνουν τον κόπο να ακούν και να μην κάνουν το δάσκαλο μόνο, να μαθητεύουν κιόλας. Αρχίζοντας λοιπόν έναν λόγο του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εναντίον της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, που είναι βασική παπική αίρεσης, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, και μόνον αυτό καθιστά τον παπισμό αίρεση. Και μόνον το φιλιόκβε και καταδικάστηκε ως αίρεση από την 9η Οικουμενική Σύνοδο. Δεν χρειάζεται άλλα επιχειρήματα, πολλοί πατέρες. Αλλά και μόνο το γεγονός πως μέσα στο σύμβολο έκαναν μία προσθήκη αθέμητο και προσθήκη αιρετική, την οποία κατεδίκασε η Οικουμενική Σύνοδος παρόντων και εκπροσώπων του Πάπα το 879 επί Μεγάλου Φωτίου, και μόνον αυτό φτάνει να δείξει πως ο παπισμός είναι αίρεση. Τώρα ο Αργολίδος και οι άλλοι λένε, αδελφέ Εκκλησία, δεν ενδιαφέρομαι, αδέλφια μας είναι, λέμε ότι είναι αίρεση, είμαστε κουτί και ψυχοπαθείς. Είναι ψυχοπαθείς και οι Άγιοι? Δεν τρέπονται που βλασφημούν τους Αγίους? Τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον γιορτάσουμε μεθαύριο. Τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, τους Κολυβάδες, που έχουν γράψει τόσα εναντίον του παπισμού. Αυτοί λοιπόν είναι κουτί και ψυχοπαθείς? Δεν είναι εναντίον μας η βλασφημία και η αίρεση. Εγώ δεν ενοχλούμαι από αυτό, αλλά βλασφημούν τους Αγίους. Ακούστε λοιπόν πώς αρχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το σύγγραμμά του. Πάλιν ο δεινός και αρχαί κακός όφης, ο διάβολος, πάλιν ο κακός και αρχαί κακός όφης, την εαυτού κεφαλήν καθημών διέρων, σηκώνει το κεφάλι του εναντίον μας, καθημών των Ορθοδόξων, υποψιθυρίζει τα της αληθείας αντίθετα. Ο διάβολος υποψιθυρίζει τα αντίθετα της αληθείας. Με το διάβολο είστε, Άγιε Αργολίδος. Εμείς είμαστε με την αλήθεια. Με τον διάβολο είστε. Μάλλον δε την μεν κεφαλήν το του Χριστό σταυρό συντριβείς, ο διάβολος μάλλον συνετρίβει από το σταυρό του Χριστού,
των δε καταγενεάς πειθωμένων τες απολουμένες υποθήκες αυτού, κεφαλήν αυτού ποιούμενος, από τον Χριστό συνεστρίβει. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι τον πείθονται εναντίον αυτών στρέφεται. Και λέει τώρα, ακούστε, ο διάβολος, ούτως, το τόμε ωμέγα, έτσι, ούτως αρίος, αρίους, ούτως απολυναρίους, ούτως ευνομίους και μακεδονίους, ούτω πλείστους εταίρους προσαρμοσάμενος το αυτού προσφύντα σολκό, δια της εκείνων γλώτης των οικείων κατά της Ιεράς Εκκλησίας επαφή και ιών. Παρομοιάζει τον διάβολο σαν μια λερναία ύδρα, ο οποίος τους πήρε όλους αυτούς, λέει, τους αρίους, τους μακεδονίους, τους κόλλησε εκεί που είναι και σαν πλοκάμια τώρα, σαν λερναία ύδρα, λιμένονται την Εκκλησία. Ούτως πλείστους εταίρους προσαρμοσάμενος το αυτού προσφύντας ολκό, είναι το σώμα της ύδρας, δια της εκείνων γλώτης των οικείων κατά της Ιεράς Εκκλησίας επαφή και νιών. Με τη γλώσσα των αιρετικών, όπως η λερναία ύδρα, αφήνει το δηλητήριο εναντίον της Εκκλησίας. Τώρα, ούτως με όμικρον, αυτός λοιπόν, ούτως τίνιν ο νοητός και δια τούτο μάλλον επάρατος όφης, το πρώτον και μέσον και τελευταίον κακόν, ο πονηρός και την χαμερπή και γιήνην πονηρία να είσαι τούμενος, ο της πτέρνης δηλαδή της απάτης επικηρητής ακάματος, ο προσπάσαν Θεός τη γη δόξαν πορημότατος σοφιστής και αμηχάνος ευμήχανος, αυτός λοιπόν, ακούστε τώρα για τους Λατίνους, μηδαμός επιλελισμένος της οικίας κακοτεχνίας, δεν ξέχασε τις μεθόδους του, μηδαμός επιλελισμένος της οικίας κακοτεχνίας, δια των αυτό πυθυνίων Λατίνων, δια των Λατίνων που είναι πυθύνιοι του, δεν το είπα εγώ ότι του διαβόλου είστε, ο Άγιος Παραμάς το λέει, ότι ο Πάπας είναι του διαβόλου, δια των αυτό πυθυνίων Λατίνων, οι Λατίνοι είναι πυθύνιοι στο διάβολο, περί Θεού κενάς εισφέρει φωνάς. Για τον Θεό καινούργιες φωνές, καινούργια διδασκαλία. Το φιλιόγκβε είναι καινούργια διδασκαλία. Ο διάβολος τους βάζει και τα λένε. Ποιος είναι τρελός Άγιε Αργολίδος, αυτός που πηγαίνει με τον διάβολο ή αυτός που πηγαίνει με τον Θεό και με τους Αγίους. Και ποιος είναι ψυχοπαθής. Μια, δυο, τρεις θέσεις ακόμη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλημείς διδαχτέντες υπό της θεοσοφίας των πατέρων, γι' αυτό είναι μεταπατηρική αυτή, γι' αυτό τον προσέθεσα εκεί, αλλημείς διδαχτέντες υπό της θεοσοφίας των πατέρων, αυτού τα νοήματα μη αγνοήν, να μην αγνοούμε τις μεθόδους του διαβόλου, εμείς μάθαμε από τους πατέρες. Ουδέποταν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα, το είμαι ύψιλον, δεν θα σας δεχθούμε ποτέ σε κοινωνία, ουδέποτα αν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα, δεν μπορούμε ποτέ να σας δεχθούμε σε κοινωνία, δυνητικό, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σας δεχθούμε σε κοινωνία, μη ύψιλον, λατίνι, παπική. Και αυτοί πάνε και ο Δημητριάδος και ο Αργολίδος, αδέλφια μας, εκκλησίες μας, το ίδιο είμαστε, έχουν τη χάρη ο άλλος, ουδέποτα αν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα, μέχρις αν και εκ του Υιού το Πνεύμα λέγεται. Μέχρι ότου εξακολουθείτε να λέτε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, μέχρι ότου έχετε το Φιλιόγκβε, ουδέποτα αν ημάς κοινωνούς δεξέμεθα. Και ο Πατριάρχης αγκαλιές και συμπροσευχές και Άγιοι αδελφέ και τα λοιπά. Πρέπει να κάνουμε φροντιστήριο. Πρέπει να κάνουμε φροντιστήριο. Να κάνουμε φροντιστήριο. Και σχετικά με τους διαλόγους, ακούστε και μια άλλη θέση, παρακαλώ. Και λέει, αφού λοιπόν είστε τέτοιοι, όργανα του σατανά, και εξακολουθείτε να είστε τέτοιοι, ειν ουν άρα των δικαιωτάτων, έχουμε και πολλούς εκπαιδευτικούς εδώ, τη γλώσσα την κάνω εγώ λίγο, τη διευκολύνω, ειν ουν άρα των δικαιωτάτων,
Είναι λοιπόν πολύ δίκαιο, θα ήταν το πιο δίκαιο πράγμα των δικαιωτάτων, ποιο? Ιν ουν άρα των δικαιωτάτων, μη δε λόγου αξιούν ημάς. Να μην κάνουμε κανένα διάλογο, ούτε να μιλάμε μαζί σας. Αυτή την πρόσδεση που έχετε στην πλάνη σας, ιν ουν άρα των δικαιωτάτων, μη δε λόγου αξιούν ημάς. Ή μη, το ίδιο, ή μη του προστιθένε το ιερό συμβόλο παύσιστε. Αν δεν σταματήσετε να κάνετε προσθήκη στο ιερό σύμβολο, δεν κάνουμε κανένα διάλογο μαζί σας. Διάλογο, 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 40 χρόνια ο θεολογικός διάλογος, διάλογο. Βγάλτε το φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως, να δείξετε πως έχετε καλή διάθεση και θα κάνουμε διάλογο. Επειδή έχω και μερικά από τον Άγιο Αντώνιο, να σας πω μόνον ότι συμπεραίνει τελικώς ο Άγιος Γρηγόρας Παλαμάς, αλλοράς όπως παρημών, με ήττα, αλλοράς όπως παρημών, δικαίως απελήλαστε της κοινωνίας. Ότι εμείς καλά κάναμε και σας διώξαμε. Οράσουν όπως παρημών, με ήττα, δικαίως απελήλαστε της κοινωνίας. Σας διώξαμε από την επικοινωνία. Ουκ επί των ημετέρων όρων και της ευσεβίας συστάμενοι. Γιατί δεν στέκεστε στους δικούς μας όρους της ευσεβίας. Και μία εικόνα την οποία και άλλη φορά σας είπα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική, την εικόνα του ελέφαντος, δεν θα τη θυμάστε οι περισσότεροι. Είναι εξαιρετική εικόνα, γιατί ο παπισμός δεν μπορεί να σηκωθεί από την αίρεση. Είναι πολύ ωραίο. Ας μαθαίνουν τους Αγίους Πατέρας, γι' αυτό τους βγάζουν από την άκρη. Λέει λοιπόν, γιατί ο παπισμός τόσα χρόνια, χίλια χρόνια έχουν περάσει, τους είπαμε και αυτοί τα δικά τους, τις αιρέσεις τους. Εκεί να απορείς δηλαδή, επίσκοπος, σέβερε τους Αγίους, τον Άγιο Λουκά, γράφει για τον Άγιο Λουκά, γράφει γι' αυτό, γράφει γι' αυτό. Και λέει, τι ρόλο παίζουμε. Τι ρόλο παίζουμε. Λέει λοιπόν, το να πέσει, λέει, σε κάποια περίοδο κάποια τοπική εκκλησία σε πλάνη, αυτό συνέβη πολλές φορές. Η εκκλησία της Αλεξανδρίας, η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, αλλά μετά επανήλθε στην Ορθοδοξία. Αλλά ο παπισμός τώρα είναι χίλια χρόνια, δεν επανέρχεται στην Ορθοδοξία. Γιατί δεν επανέρχεται? Λέει, το μένουν του ορθού διαπεσίν κοινών εγένετο τις εκκλησίες απάσες. Άλλοτε άλλοι δια του μακρού χρόνου λιμιναμένου του χείρονος. Όλες οι εκκλησίες κάποια φορά παρασύρθηκαν και έπεσαν σε αίρεση. Το δε διαπεσούσαν μικέτε επανελθήν, το να πέσει όμως και ποτέ να μην επανέλθει, μόνης της των Λατίνων εγένετο. Μόνον οι Λατίνοι έχουν πέσει τώρα στην αίρεση τόσους αιώνες και μόνον αυτοί δεν σηκώνονται. Και έτυγε μεγίστηστε και κορυφαία σούσης και των πατριαρχικών θρόνων εξόχου περιοπής. Μόνον ότι είναι πολύ μεγάλη η εκκλησία και την είχαμε πρώτη στους πατριαρχικούς θρόνους. Και ταυτόν ταύτη συμβέβηκε μεγίστη των εκκλησιών ούση και έγινε σε αυτήν, επειδή είναι και μεγάλη η εκκλησία, τι έγινε? Το μεγίστο των ζώων ελέφαντι. Και ό,τι συμβαίνει με τον ελέφαντα, το ίδιο έγινε και με τον παπισμό. Τι γίνεται με τον ελέφαντα, μας το λέει. Ον φασί, ον ελέφαντα, ον φασί, μηδ ύπνου καιρών επεδάφους ανακλίνεστε, ότι ακόμη και όταν πρόκειται να κοιμηθεί, δεν πέφτει στο έδαφος, κοιμάται όρθιος. Κοιμάσαι όρθιος που λέμε. Κοιμάται όρθιος ο ελέφαντας, γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί. Κι αν συμβεί καμιά φορά, λέει, και πέσει ο ελέφαντας, κάνουν του κόσμου τις προσπάθειες για να τον σηκώσουν. Δέστε τι λέει. Ον φασί, μη ύπνου καιρών επεδάφους ανακλίνεστε προς άνεσιν, τις δε πλαγίης άρθρης μικρών εποκλάζοντα διαναπάβεστε. Κάνει μια μικρή κάμψη με τα πλαϊνά τα πόδια και αναπάβεται. Αν δε που τι παθών καταπέσει, αν όμως πάθει κάτι και πέσει, μικέτα νίσταστε δύνατε.
Δεν μπορεί να σηκωθεί. Αλλά τη μεν ελέφαση το βάρος του σώματος αίτιον και η πολυσαρκία. Αίτιο είναι το βάρος και η πολυσαρκία στους ελέφαντος. Δις Χριστός θεούσα και κάτω πιέζουσα. Πώς θα κάτω πιέζει, πού να το σηκώσεις. Της δε λατίνης, τι είναι αυτό που τους πιέζει κάτω. Ο τύφος είμαι, η υπερηφάνεια, η αλαζονία, ο Πάπας, ο πρώτος, πάνω από το Θεό, ο διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, ο τύφος είμαι το μόνον μικρού δέο λέγην, πάθος ανίατον, ανίατο πάθος, ο και το μόνο πονηρό κρίμα κατά των Απόστολων ιδιαίτερον. Αν δέτο των Λατίνων τούτο φίλων, τούτον απόθονται, των τύφων δηλαδή, δέστε τώρα, πόσο ταπεινά. Ταχ αν εμείς οι του ορθού πάντες, εμείς που έχουμε την ορθόδοξη πίστη, αν αφήσουν την υπερηφάνειά τους, συναχθέντες εις εν και ίον της ή προνομέες, ό και της καταπεσού στην ελέφαση παρά τον μη κειμένων η φύσης εξεύρε βοήθημα, όπως όταν πάνε να σηκώσουν, λέει, τον ελέφαντα, βάζουν κάποια ξύλα από εδώ και από εκεί και τον σηκώνουνε, έτσι και εμείς, λέει η Ορθόδοξη, της θεοπνεύστης λογής χρυσάμενη, διαναστήσομέντε και στήσομεν ορθίους, απαρεγκλήτως εχομένους του κανόνους της ευσεβίας. Αλλά αυτοί δεν παραδέχονται ότι είναι ελέφαντας και έπεσαν. Λοιπόν, αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μόνον. Αν είχαμε καιρό θα σας έλεγα πάρα πολύ περισσότερα.